Λοιπόν, τι ήρθε η ώρα να μάθουμε τι μέλη γενέστε. Τι μέλη γενέστε. Στο δεύτερο viral βίντεο τούτης της ταπεινής πληντήμιας εκπομπής. Ο Κώστας Λεφάκης μίλησε. Ω Θεέ μου. Όταν μιλάει ο Κώστας Λεφάκης, εσύ δεν θα μιλάς. Καρδιοχτυπώ. Μας είπε για όλα, όλα τα ζώδια για το 2018. Νομίζω προσωπικά θα πει για το καθένα μας. Για μας να πει μόνο τους τρεις μας. Να πάμε στο γραφείο τώρα να μας πει. Τώρα θα μπει στην τηλεόραση, να μας βλέπει κόσμο. Για όλα τα ζώδια, Κώστας Λεφάκης κάνει τις προβλέψεις του. Θέλω να ενημερώσω τους φίλους μου τα λιοντάρια. Τι έγινε πάλι με μας? Ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα, έως και βεβαιότητα, να μην ακούσετε το ζώδιό σας. Γιατί? Στο βίντεο που ακολουθεί. Γιατί? Μην αγχωθείτε. Γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποια τεχνητά θέματα, τεχνητά όχι, τεχνικά, και τα λιοντάρια. Στα δεν... λιοντάρια τεχνικά θέματα. Αλλά. Δεν πρόλαβε μάλλον. Θα μιλήσω στο τηλέφωνο μετά το βίντεο ακριβώς με τον Κώστα Λεφάκη και θα μιλήσει μόνο για εσάς λιοντάρια. Όλοι οι υπόλοιποι, δείτε το βίντεο. Το 2018, αγαπητοί και αγαπητές, είναι χρονιά ορόσημο για όλα τα ζώδια. Είναι η χρονιά που θα ζήσουμε αλλαγές, οι οποίες είναι λίγο απροειδοποιητές. Ξεκινώντας από τον κρυό, θέλω να πω ότι είναι η ομάδα που θα απαλλαγεί από τις αναταράξεις που έζησε την τελευταία 7 ετία και αρχίζει μια εποχή που θα έχει εξελίξεις θετικές αλλά και επεισοδιακές ό,τι αφορά τη συναισθηματική και την οικονομική του ζωή. Θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται για να διατηρήσει τη δουλειά του και το κύρος του, θα έχει μία διευκόλυνση στην αισθηματική του καθημερινότητα και θα έχει μία νέα πραγματικότητα στα οικονομικά, την οποία πρέπει να την προσέξει για να μην γίνουν λάθη. Προχωρώντας στον Ταύρο, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής, αν θέλετε, του 2018, γιατί εκεί θα εγκατασταθεί ο πλανήτης Ουρανός μετά από 84 χρόνια, σημαίνει ότι θα έχει ευνίδιες αλλαγές, ευνηδιασμούς, συναισθηματικούς, μικροατυχήματα, μετακινήσεις και θα διαταραχτεί η ιδιοκτησία. Και όταν λέμε ιδιοκτησία, όχι μόνο η υλική, η συναισθηματική και η κοινωνική. Θα πρέπει οι Ταύροι να προσέξετε τις επιλογές, τις αποφάσεις και τα απρόοπτα. Διότι είναι μια χρονιά που αν δείξετε τον καλό σας σε αυτό και πετύχετε ορισμένα θέματα και επιτυχίες συγκεκριμένες, είναι χέγγιο για την επόμενη διετία. Προχωρώντας στους διδύμους, που είναι οι πιο ταλαιπωρημένοι της τελευταίας τριετίας, μπορούμε να πούμε ότι το 18 είναι ουδέτερο, ούτε καλό ούτε κακό. Είναι όμως ανακουφιστικό, γιατί ο Κρόνος δεν είναι απέναντί σας και σας βοηθά έτσι με τη μετακίνησή του στον εγώκερο να ανεφοδιαστείτε εκεί που έχετε ανάγκη. Οι τομείς που θα παίξουν σημαντικό ρόλο είναι η βελτίωση των συνθήκων στην εργασία ή κάποια ανακούφιση στην αισθηματική και στην ερωτική σας ζωή, η διευκόλυνση για την εξόφληση των χρεών σας και η ενίσχυση ή ενεργοποίηση των ταλέντων που είχαν μείνει αδρανή και τα οποία χρησιμοποιώντας τα και αναγνωρίζεστε και επιτυχαίνετε αυτό που θέλετε. Προχωρώντας στους καρκίνους, οι οποίοι θα ζήσουν την αντίθεση των άλλων, γιατί ο Κρόνος μετακινούμενος στον εγώκερο θα συναντήσει τον Πλούτονα, σας δίνει τα νέα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθείτε και κοινωνικά και αισθηματικά. Από την άλλη, η αποχώρηση του ουρανού από τον κρύο σας αφήνει περιθώριο να δώσετε μια καλύτερη νότα στη δουλειά και να ζήσετε καλύτερα γεγονότα επαγγελματικής φύσεως και αυτό αφορά τους άνεργους και όσους είναι αδικημένοι. Ο ουρανός στον Ταύρο θα βοηθήσει πολλούς καρκίνους να βρουν αυτό που πραγματικά τους αξίζει. Η Παρθένη είναι η δεύτερη κατά σειρά ευνοούμενη αυτήν την εποχή σαν ζώδιο της Γης μετά τους Ταύρους και τους εγώκερους που ακολουθούν κατά τρίτη στην πορεία. Οι Παρθένοι λοιπόν έχουν την εύνοια να υπερασπιστούν καλύτερα αυτό που αγαπούν, είτε την επιχείρησή τους, είτε τον άνθρωπο που τους αφορά, είτε τα παιδιά τους οι γονείς. Η αποχώρηση του Κρόνου από τον Δοξότη τους δίνει την ευκαιρία να βάλουν μία τάξη στις περιπέτειες και στις δυσκολίες που έζησαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Συνεχίζοντας για τους Ζυγούς, που είναι το ζώδιο της ισορροπίας, της αρμονίας και της συντροφικότητας, μπορώ να πω ότι θα έχει κάποιες δυσκολίες στο στενό περιβάλλον και αυτές δεν πρέπει να τις αγνοήσει, κυρίως με ηλικιωμένους ή με
νεότερους ανθρώπους. Αφορά πολύ τους παντρεμένους ζυγούς. Η χρονιά θέλει μία ψυχραιμία και μία δυναμική. Από την άλλη όμως οι νεότεροι θα έχουν καλύτερες ευκαιρίες στη συναισθηματική σφαίρα, καθώς ο ουρανός αποχωρώντας από τον κρυό τους αφήνει καλύτερο περιθώριο να πετύχουν αυτό που χρειάζονται και πάνω απ' όλα είναι να καλύψουν τη μοναχικότητα ή να καλύψουν τις ανάγκες τους. Προχωράμε στο Σκορπιό, ο οποίος φιλοξενεί τον πλανήτη Δία, ο οποίος είναι το άστρο της τύχης. Εδώ θα δούμε όμως οξύμορα πράγματα. Μπορεί να δώσει ευκαιρίες και τύχη στο Σκορπιό να αποκατασταθεί αν έχει ταλαιπωρηθεί συναισθηματικά ή επαγγελματικά. Μπορεί να δώσει όμως έμφαση σε ένα πρόβλημα που μέσα από αυτήν την έμφαση συνειδητοποιεί την πραγματικότητα και προβαίνει σε λύσεις. Δηλαδή η δυσκολία που μπορεί να προκύψει στη ζωή ενός Σκορπιού είναι για το καλό του, γιατί συνειδητοποιώντας τη οδηγείται από ένστικτο επιβίωσης στο να λύσει τη δυσκολία και το πρόβλημα. Μετά το Σκορπιό πάμε στον Τοξότη, ο οποίος είναι ένα ζώδιο ανήσυχο, φευγαλαίο, τυχοδιοκτικό, αλλά και με πολλές γνώσεις χρήσιμο για τη ζωή των συνανθρώπων του. Ο Τοξότης απαλλάσσεται από την παρουσία του Κρόνου, αλλά ο Κρόνος πηγαίνει στον εγώκερο και θα τον καταπιέσει λίγο στα οικονομικά και στις υποχρεώσεις, στη σχέση του με τον νόμο και με το σύστημα. Από την άλλη όμως, ο Τοξότης του δίνεται η ευκαιρία να κάνει μια μεγάλη στροφή στο αντικείμενο της δουλειάς του ή στις συνθήκες και να αλλάξει στρατηγική και τακτική στον επαγγελματικό τομέα προκειμένου να προσαρμοστεί στο γενικότερο κλίμα και να προχωρήσει αποφεύγοντας αποτυχίες, λάθη και κακούς συνεργάτες. Ο εγώκερος είναι και αυτός ένας από τους πρωταγωνιστές του 2018. Γιατί ο Κρόνος θα συναντήσει τον Πλούτονα. Και τι σημαίνει αυτό? Μια καινούργια αρχή στη ζωή του με ευθύνες, εμπόδια, αγώνες και όλα αυτά που είναι απαραίτητα να επιστρατεύσει για να πετύχει τους σκοπούς του. Το έχει ξαναζήσει το 89 και το 90. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τομείς που θα τον ευνοήσουν είναι οι αποφάσεις, οι συμπτώσεις, οι προτάσεις, οι εντυπώσεις που θα του δώσουν οι άλλοι. Ένας άλλος τομέας που θέλει πολύ προσοχή είναι ο αισθηματικός με τις εκλήψεις του Ιουλίου. Θα πρέπει επίσης να προσέξει τα οικονομικά του με τις εκλήψεις του Φεβρουαρίου, δηλαδή θα δοκιμαστεί αρκετά όσον αφορά το πρακτικό, το ρεαλισμό, το χρήμα, τις σχέσεις με κάποιους ανθρώπους. Ο υδροχόος που είναι το πρώτο τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού και είναι και η εποχή στην οποία σιγά σιγά προχωράμε, είναι το ζώδιο το οποίο θα δοκιμαστεί στην αισθηματική ζωή αλλά θα προαχθεί στην επαγγελματική. Θα πιεστεί λίγο στα οικογενειακά διότι θα έρθει σε αντίθεση με δικούς του ανθρώπους και πολλοί υδροχόοι θα αλλάξουν τακτική, θα φύγουν από το σπίτι τους ή θα δημιουργήσουν ένα καινούριο τρόπο ζωής στηριζόμενοι περισσότερο στον εαυτό τους και λιγότερο στους άλλους. Είναι μια χρονιά ορόσημο και μετεχμιακή και θέλει προσοχή στις επιλογές και όχι θυμό και αντίδραση την ώρα που θα δοκιμάζεται ή από γεγονότα ή από τη συμπεριφορά τρίτων. Και τέλος η Ιχθύς, το 12ο ζώδιο του ζωδιακού που πάντα κλείνουν τον κύκλο, είναι και αυτοί ευνοούμενοι όπως οι Σκορπιοί, διότι επιτέλους μετά από πολλά χρόνια η απουσία του Κρόνου από ένα νευραλγικό σημείο του οροσκοπίου τους τους δίνει το περιθώριο να κάνουν αυτά που δεν μπόρεσαν και να πραγματοποιήσουν αποθυμένες προσδοκίες. Και δεύτερον, φέρνει κοντά τους χρήσιμους ανθρώπους να τους βοηθήσουν είτε για την πραγματοποίηση των ονείρων τους, είτε για να καλύψουν τις ανάγκες τους, είτε για να ενισχύσουν τη βάση και τη θέση τους. Ελεφάκι μου, είστε στο τηλέφωνο? Ναι, είμαι, σας ακούω. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, παιδί μου, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα άστρα και το λιοντάρι δεν γράφτηκε ποτέ στο βίντεο. Γιατί, ξέρεις, είναι πως λέγαμε παλιά, το δαίμονας του τυπογραφείου είναι και ο δαίμονας της ηλεκτρονικής ή της τηλεοπτικής δράσης. Τα λιοντάρια ανυπομονούν, κύριε Λεφάκη μου. Λοιπόν, οι λέοντες που είναι μεταξύ Καρκίνου και Παρθένου είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν μια διαδρομή για να ανακτήσουν τη χαμένη δόξα.
θα δοκιμαστούν ή θα δώσουν εξετάσεις επιβίωσης και αντοχής. Αυτοί που είναι φτασμένοι θα πρέπει να συντηρήσουν το μεγαλείο τους αν έχουν ή την έδρα τους ή την επιχείρησή τους. Αυτοί που όμως είναι αδικημένοι μετά το Μάιο μπαίνουν σε μια νέα ευθετία που θα βοηθηθούν να ανέλθουν και επαγγελματικά και ταξικά και πρακτικά. Απαλλάσσονται από εμπόδια στα οικονομικά, αλλά θα δοκιμαστούν στα συναισθηματικά λόγω των εκλήψεων, διότι έχουμε το Φεβρουάριο στις 15, στο τέλος του Ιουλίου και στα μέσα Αυγούστου, που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι θα φύγουν από κοντά τους και θα αντικατασταθούν με καινούριους, και ίσως είναι το μόνο ζώδιο που θα έχει μια μοιραία δοκιμασία στον έρωτα, μια και είναι το ζώδιο που παίζει πολύ με τον έρωτα σαν δημιουργική έκφραση και σαν υποκειμενική κατάσταση. Δηλαδή, όταν λέει ο ένας λέοντας «σε αγαπώ», το λέει πολύ υποκειμενικά. Δεν τον ενδιαφέρει πόσο άλλος θα αντιδράσει. Αλήθεια. Τον ενδιαφέρει να επιβάλλει αυτό που λέγεται αγάπη δική του στον άλλον και ο άλλος να το δεχτεί. Εδώ θα έχουμε κάποιες περιπέτειες, διότι σύντροφοι ή υποψήφοι μνηστήρες λεόντων και λεενών θα έχουν διαφορετική γνώμη και εκεί θα δοκιμαστεί ο εγωισμός και το κύρος τους. Αλλά επειδή είναι ελουροειδοί και τα ελουροειδοί όταν χάσουν τη λία τους δεν παθαίνουν και τίποτα, αναζητούν καινούρια, τους βοηθάει και ο χαρακτήρας και το πεπρωμένο να αντικατασταθούν γρήγορα οι έρωτες που θα χάσουν με καινούριους με επίκεντρο το 19. Τέλειο, περνάω πάρα πολύ καλά. Κύριε Λεφάκη μου, ναι. Θα έρθω από το γραφείο σας, Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ, γεια καλή σας. Χρονιά, καλή χρονιά, παιδιά μου, γεια. Πολλά είπε για το Λέοντα. Προβλεψάρα δεν έκανε για το Λέοντα. Προβλεψάρα, όλα καλά. Τέλος πάντων. Είμαι πανέτοιμη να τριχωθώ, πήγα να πω. Να συνδεθώ με τα τριχωτά χυλάκια, ήθελα να πω. Να αποτριχωθώ. Να αποτριχωθώ. Και βγάζει το κερί.